Για το τι σε περιμένει μετά. Γιατί δεν επιτρέπεται εγώ να υποκαταστήσω το πρώτο πολίτη της πόλης που είναι ο Δήματος. Ήμουν Δήματος, αν ήμουν εγώ θα τα έλεγα εγώ. Τώρα είναι αυτός ότι είναι για την πόλη και το λιμάνι δεν θα πει αυτός ο κύριος. Εγώ, που σας καλωσορίσω στην Πεστροδία, να πω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο που θα βοηθήσει το Δήμο. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν, το 99, υπήρχε ένα τέλος το οποίο εισέπρατε το λιμάνι και το απέδιδε στο Δήμο. Η τελευταία ίστραξη που υπήρχε ήταν της τάξης των 350.000 τότε δραχμών. Ναι, τόσο το είπα, δεν θυμάμαι, δεν ακριβώς το ήταν. Προσέφυγαν τότε οι πλειοκτήτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργήθηκε αυτό το τέλος, γιατί με το σκεπτικό ότι όσοι μετακινούνται στα όρια της Ευρωπαϊκής Επικράτειας, που είναι μία πλέον χώρα, δεν επιτρέπεται να πληρώνουν δασμούς. Αυτό στέρισε από το Δήμο αρκετά πράγματα. Επειδή θα σας θέσουν και το θέμα για τη χερσαία ζώνη και λοιπά, που το γνωρίζετε πιστεύω, γιατί θέλω να σας κάνω ανάλυση. Άποψη δική μου πάντα ήταν ότι μια χερσαία ζώνη σε αυτό το έδρος και με μηδέν έσοδα είναι δύσκολο να τη διατηρήσει ο Δήμος χωρίς κάποιο ανταποδοτικό. Νομίζω ότι έχει γίνει μια συζήτηση να βγει κάποιο ανταποδοτικό αν το λιμάνι πουληθεί από τον ιδιώτη. Ο νόμος προβλέπει κάτι τέτοιο καινούργιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Και αν θέλετε την άποψή μου, τη δική μου την προσωπική, δική μου τελείως προσωπική, είναι ότι το λιμάνι της Τσιγκουνέτσας ίσως δεν είναι θελκτικό επενδυτικά ακόμα, χωρίς κάποιες δράσεις οι οποίες προγραμματίζονται. Προχωρούν βέβαια αργά, αλλά προγραμματίζονται να γίνουν, όπως είναι η Μαρίνα, η οποία τώρα βγήκε σε διαβούλευση τα περιβαλλοντολογικά, και όπως είναι το εμπορευματικό, το οποίο τα Υπουργεία ναι, μεν θέλουν να το προχωρήσουν, αλλά δυστυχώς παράγω γραφειοκρατία δεν έχουν καταφέρει να τον εξαλείψουμε και είναι πολύ δύσκολο στο δημόσιο να εξαλειφθεί ο παράγοντας γραφειοκρατία. Αλλά αυτό το οποίο δημιουργεί θέμα αυτή τη στιγμή μεγάλο στην πόλη, πλην όλων των άλλων μπορούν να αναφερθούν, είναι η αστυνόμευση. Αυτό πρέπει να είναι τρόπο να τελειώσει. Είναι εδώ και ο Περιφερειακό Διευθυντής και ο Λιμενάρχης και όλα τα στελέχη του Λιμεναρχείου. Δεν είναι δυνατόν τροχέα μέσα στην πόλη να κάνει το Λιμεναρχείο. Τέλος. Δηλαδή ο παραλιακός ο δρόμος μέχρι την οικοδομική γραμμή ανήκει στην ζώνη ευθύνης τροχέας του Λιμεναρχείου. Και ο μέσος επόμενος δρόμος είναι κανονικά στην αστυνομική διεύθυνση της τροχέας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει όχι μόνο για τη μέση πόλη. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, γιατί η χερσαία ζώνη είναι μια ζώνη η οποία μεταβάλλεται. Υπάρχει ο δρόμος που πάει για το Βρέπανο, που σε κάποια σημεία ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι ευθύνη της τροχέας του Λιμεναρχείου ή της τροχέας της αστυνομίας. Και είχαμε περιπτώσεις που έγινε τροχαίο ατύχημα και συζητάγαμε για το ποιος θα πάει. Καλά είστε. Καλημέρα. Και εδώ ο πρώτος συμβουλός της κυβέρνησής μας που έρχεται. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσουμε και ευχαριστούμε που είχατε από την ελληνική χαρά να σας έχουμε μαζί μας και την πίστα που κάνατε εδώ στο Λιμανίο. Πιστεύω ότι η θητεία σας είναι σε μια περίοδο που είναι πάρα σημαντική τουλάχιστον για εμάς και τα σπαθία για την πόλη της Τσιγκουνέτσας και για το λιμάνι της Τσιγκουνέτσας, διότι οδεύει πλέον προς την ολοκλήρωση και πιστεύω ότι θα είναι καθοριστική αυτή η δευτερία. Φυσικά το λιμάνι έχει και τις παρενέργειές της και τις επιδράσεις της και τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο στην πόλη της Τσιγκουνέτσας αλλά και στα σπαθία και στην Ήπειρο γενικότερα. Να ξεκινήσουμε κατά του οίκου σας πρώτα. Όσον αφορά να μας κάνουμε μια ενημέρωση, γιατί πολλά ακούμε όσον αφορά στο λιμάνι, τι μέλη γενέστε μετά την ολοκλήρωση. Φυσικά, αν θα παρακολουθεί, αν θα εκποιηθεί, γιατί δεν μπορεί να πουληθεί, αν δεν θα παρακολουθεί. Ποιο είναι το μοντέλο αυτό. Θα σας τα ξεκαθαρίσω όλα. Ποιο είναι το μοντέλο αυτό το οποίο εσείς
ως κυβέρνηση, ποιος αρμόδιος υπουργός σχεδιάζεται, για να έχουμε και εμείς μια γνώση και να ξέρουμε. Έτσι, και πιστεύω πρέπει να γνωρίζουμε τοπικές κοινωνίες. Και ένα δεύτερο που αφορά, γιατί το λιμάνι μπορεί να έφερε υπεραξία, υπουργέ, μπορεί να είναι σημαντικός οικονομικός πόλος για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Δυστυχώς όμως εμείς εδώ στην τοπική κοινωνία δεν έχουμε πλασμιευτεί μέχρι τώρα όλα αυτά τα ωφέλη που προσδοκάμε και και πιστεύουμε ότι θα έρθουν. Πιστεύω με την ολοκλήρωσή του θα έρθουν και πιστεύω και με τις πολιτικές που θα εφαρμόσετε ως κυβέρνηση και ως υπουργός. Πιστεύω αυτό θα έχει, θα δημιουργηθεί δηλαδή αυτός ο πλούτος που, να το πω έτσι λαϊκά, θα έρθει να διεκδικηθεί και στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα δεν το έχουμε. Έχουν δημιουργηθεί φυσικά κάποιες θέσεις εργασίας, έχουν δημιουργηθεί κάποιες υπεραξίες, αλλά δεν το έχουμε γευθεί όσο θα θέλαμε να το γευτούμε και όσο περιμέναμε να το γευτούμε. Άρα λοιπόν αυτό έχει να κάνει το πώς αφαιρώνεται με την ολοκλήρωση του λιμανιού, το πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του και δεύτερον, πώς αυτό θα λειτουργήσει στο μέλλον. Και το μεγάλο ζήτημα που αφορά εμάς, το οποίο γίνει, εγώ το λέω συνέχεια και στους προκάτοχους του Υπουργείου, ότι έχει ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2005, είναι αυτή η λεγόμενη ορφανή χερσαία ζώνη. Είναι ένα θέμα το οποίο συνέχεια το βάζουμε. Πολλοί υπουργοί μας το προσκεφτήκαν. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν έχει αυτό επιτευχθεί. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια που χρησιμοποιήθηκαν ως χερσαίες ζώνες, δεν εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι αυτή στην άλλη χαρτινό ζώνη χερσαίες. Και δεύτερον, είναι εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν και τα χαρακτηριστικά της χερσαίας ζώνης. Δηλαδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν λιμενικές δραστηριότητες. Δεν μπορεί μια πλάζ, δηλαδή το δρέπανο, που είναι μια κοσμοπολίτικη πλάζ, να εξυπηρετήσει λιμενικές δραστηριότητες. Γιατί είναι αβαθύ εδάφη. Όσον αφορά και το κέντρο της Σιχομήτσας. Και αυτό το θέλουμε και το απαιτούμε και εμείς ως δημοτική αρχή, αλλά και ως τοπική κοινωνία. Το απαιτεί δηλαδή αυτό να έρθει στην τοπική κοινωνία για προτού τουλάχιστον παθεί οποιαδήποτε απόφαση της εκποίησης της παραγόησης του λιμανιού Σιριώτη. Γιατί η μεγάλη ανησυχία, γιατί καταλαβαίνετε αυτά, είναι κουφέτα. Μεγάλη ανησυχία των δημοτών και της δημοτικής αρχής και εμένα προσωπικά είναι αν αυτό δεν ξεκαθαρίσει τώρα, πιθανόν κάποιος ο οποίος θα είναι ο μελλοντικός επενδυτής, αυτός ο μελλοντικός ο οποίος θα θελήσει να το πάρει με οποιαδήποτε μορφή να πει, θα θελήσει, δεν θα θελήσει να πάρει ξέρω, και ένα τουριστικό κομμάτι ή την καρδιά του φιλέτου της Σιχομήτσας. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά απαιτούμε και ζητούμε κύριε Υπουργέ και το βάσο πιστεύω έτσι με το λέω, να ξεκαθαρίσει. Και θέλουμε να ξεκαθαρίσει και θέλουμε και τη δική μας, τη δική σου προσωπική πολιτική παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι να ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα γενικής φύσης, το οποίο φυσικά ως υπουργός της κυβέρνησης και ως τοπικός μας βουλευτής εδώ, θα μπορούμε να τα συζητήσουμε, διότι δεν σας κρύβω ότι εμείς αυτή τη στιγμή ως Θεσπορία είμαστε επικραμμένοι, διότι διαγραφήκαμε από τον εκπαιδευτικό χάρτη, και εγώ το λέω ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκω στην κυβέρνηση από το χώρο από το οποίο είμαστε όλοι, διαγράφηκε η Θεσπορία από τον πανεπιστημιακό χάρτη, δεν, οι ευθύνες είναι διαχρονικές φυσικά. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίστηκε σήμερα από την σημερινή ηγεσία, πολιτική ηγεσία, αλλά σήμερα με την πολιτική ηγεσία αυτό σταμάτησε. Δεν έχουμε όμως και τις Βρετανικές αρχές συμπαραστάτες. Εμείς, έτσι, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και το θυμίζω και το ξαναλέω. Λοιπόν, εμείς θέλουμε, δεν σταματάμε εδώ, θεωρούμε ότι αυτό είναι μια αδικία, διότι έτσι όπως δομούνται πλέον τα πανεπιστήμια στη χώρα, αν είχαν μια άλλη φιλοσοφία, θα είχαμε μια διαφορετική προσέγγιση και εμείς. Αν γινόταν ένα κεντρικό κάμπους στα Γιάννενα, δεν θα θέλαμε και εμείς να κάνουμε στη Σπέντια. Αλλά δεν μπορεί να γίνει στην Άρτα, στην Πρέβεζα ή αλλού στην Ελλάδα. Θέλουμε και τη δική σου, φυσικά και του βουλευτή, προσωπική παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση, αυτή η αδικία στο μέλλον να μπορέσει να αποκατασταθεί. Διότι πιστεύω. Για τον οργανισμό, που καθυστέρησε, θα έπρεπε να παρεμβεί ταυτόχρονα. Ξέρετε. Αυτό είναι το αρχικό κτίριο. Εμείς έχουμε μετακομίσει το τάφι που περάσατε και τώρα κατασκευάζεται και το τάφι 3 το τέρμινελ, όπου θα σας πω και ο Δημήτρης και σκοπεύουμε να μεταφέρουμε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Και διευθύντα σύμβουλε και πρόεδρε. Και περιφερειακέ σύμβουλε, πρόεδρο του Σωματείου Χωροδυτική Ελλάδα και διοικητά. Εκ μέρου και τη υπηρεσία σα καλωσορίζουμε στο κεντρικό λιμεναρχείο Οικουμενίτσα. Εκ μέρου και όλου του προσωπικού, σα καλωσορίζουμε στην Ήπειρο, στο πρώτο λιμένα
στην Ευρώπη. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ένα στόχο. Να σας εξοπλίζουμε με επιχειρησιακά μέσα και συστήματα καθημερινά. Σε εξέλιξη έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επιχειρησιακό, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Καθημερινά το λιμενικό σώμα εξοπλίζεται με μέσα. Το ερχόμενο Απρίλιο θα έχουμε την παραλαβή των πρώτων σκαφών, των πρώτων 10 σκαφών, ταχύπλοκων σκαφών, δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Πριν από λίγες μέρες υπέγραψα την συμβασιοποίηση για 15 επιπλέον πλωτά περιπολικά μέσα για το λιμενικό σώμα. Τον ερχόμενο Οκτώβριο θα αρχίσουν να παραδίδονται και αυτά και καταλαβαίνετε ότι από αυτά προφανώς και ένα σημαντικό κομμάτι θα ενισχύσει και την, και την περιοχή της Επίρου, της Οικουμενίτσας, αλλά κυρίως με το νομοσχέδιο, το οποίο είναι σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση, το λιμενικό σώμα μετά από πάρα πολλά χρόνια μεγαλώνει. Μια φωνή για τη επίσκεψή σας και για να θυμάστε, είναι ο θεός της περιφέρειας του λιμενικού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και μια εικόνα του Αγίου Νικολάου, με την έξοδο να ευχαριστώ πολύ. Και ήρεμη θάλασσα. Και ήρεμη θάλασσα. Για τον κύριο Στεφιχείριο Γενικό και Γενικέ, πρέπει και να θυμάστε, είστε στα μέρη μας και είναι ο θεός μας. Και ένα ακόμη, και ένα ακόμη συμβολικό δώρο για να θυμάστε την επίσκεψή σας στην περιφέρειά μας. Κύριε Πρόεδρε Μαύρα, να σας καλωσορίσω όλους τους μηχανισμούς της Οικουμενίτσας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προσωπικού. Σας ευχαριστούμε πολύ και μας τιμάει την επίσκεψή σας. Πάμε ενδομικώς. Ο οργανισμός της Οικουμενίτσας έχουμε μια αεροφωτογραφία. Ο παλαιός και μένα σήμερα ήταν εκεί που μας αναφέρει την περιφέρεια, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το πάρκι της πόλης. Και θα στεγαστεί και το βρώμιο και καθώς θα σας δώσουν τα γαλλιά του.